καλύτερα από όσο προγραμμάτιζε πήγε η Interlife Ασφαλιστική την τελευταία πενταετία, καθώς παρά τις αντικσοότητες που βίωσε και η χώρα μας αλλά και ο κλάδος, αύξησε όλα τα οικονομικά της μεγέθη πάνω από τους προβλεπόμενους στόχους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ιωάννης Βοτζαρίδης, στο περιθώριο της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής μας. Η Interlife Ασφαλιστική είναι μια ελληνική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, αναδεικνύοντας συνεχώς την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την τεχνογνωσία που πάντα η ίδια δημιουργεί. Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Βοτσαρίδης, παραχώρησε την τακτική ετήσια συνέντευξη τύπου, μιλώντας για την ανωδική πορεία της Interlife, τα οικονομικά της προγράμματα και τις καινοτομίες που έχει προσφέρει στον χώρο των ασφαλίσεων. Περιγράψτε μου με δύο λόγια την Interlife, την ιστορία και την πορεία της. Η Interlife Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1991 και ξεκίνησε εργασίες το 1992. Στα 26 χρόνια πορείας της, με έδρα τη Θεσσαλονίκη πάντα, έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική παραγωγή ασφαλίστρων, όπως επίσης έχει ανεβάσει κατά πολύ τα κεφάλαιά της και την φερεγγιότητά της. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών, είναι πολύ μετοχική. Από την πρώτη μέρα σύστασή της ήταν σε πολύ μετοχική βάση και στη συνέχεια, όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο, απαρτίζει σήμερα περίπου 700 μετόχους. Είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και το σημαντικότερο είναι ότι ήταν σχεδόν κερδοφόρα από την πρώτη χρήση. Με ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία 5 χρόνια, όπου η κερδοφορία έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Οι παροχές που προσφέρει η εταιρεία είναι παροχές ζημιών, δηλαδή ασφαλίζουμε περιουσία, μεταφορές, νομική προστασία, αυτοκίνητο, ασφαλής προσώπων, ασφαλής ασθενείας και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τις ασφαλίσεις ζημιών. Εκτός από τον κλάδο ζωής που δεν έχουμε τα επενδυτικά προγράμματα. Μιλήστε μου για τα προγράμματα υγείας που διαθέτετε. Τι είναι αυτό που τα κάνει ξεχωριστά και ποιοι μπορούν να τα προμηθευτούν? Τα προγράμματα υγείας που έχει η εταιρεία τα έχει καταρχάς από το 1992. Από τότε ασφαλίζουμε την υγεία. Ωστόσο όμως, από την ημέρα που άρχισε η κρίση να δείχνει τα δόντια της, εμείς πήραμε και κάναμε το αυτονόητο. Δηλαδή, αναπροσαρμόσαμε όλα μας τα προϊόντα στις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα και κατεβάσαμε όσο μπορούσαμε παρακάτω τις τιμές, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να αγοράζει τα προγράμματα υγείας. Με δεδομένο λοιπόν ότι η νοσοκομιακή περίθαλψη στην Ελλάδα, η δημόσια νοσοκομιακή περίθαλψη, είναι πάρα πολύ κακή από τα νοσοκομεία, ο κόσμος ένιωθε ανασφαλής. Και παρά το γεγονός ότι ήταν ασφαλισμένος, ήθελε να έχει και μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Έτσι λοιπόν βγήκαμε με τα προϊόντα, αυτά τα καινούργια προϊόντα, τα προϊόντα της υγείας, όπου εκεί με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο καταφέραμε να δώσουμε ουσιαστική κάλυψη στον πελάτη. Τελευταία παρατηρείται αυξημένη ζήτηση ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται ακριβώς αυτό που είπε προηγουμένως, ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια τη δημόσια υγεία και γι' αυτό το λόγο καταφεύγει σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Όσον αφορά το κόστος, σημαντικό θα λέγαμε στις μέρες μας. Είναι προσιτό? Και τι προσφορές μπορεί να βρει κάποιος ερχόμενος σε εσάς? Το κόστος σήμερα στην υγεία είναι προσιτό, όχι μόνο από την Interlife, αλλά από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές, οι περισσότερες τουλάχιστον, που έχουμε αντιληφθεί και την έχουμε βιώσει καλά αυτή την κρίση, έχουμε αναπροσαρμόσει τα προγράμματά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δείχνει στον καταναλωτή ότι μπορεί να πάρει μια κάλυψη πληρώνοντας λίγα χρήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος να ασφαλίσει το παιδί του για μέχρι 40.000 ευρώ νοσοκομιακά έξοδα, αλλά και με πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πώς έρχεται κάποιος σε επαφή μαζί σας? Η εταιρεία δεν διαθέτει τα προγράμματα της απευθείας στο καταναλωτικό κοινό, απευθείας στον πελάτη, αλλά μόνο μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Με πολύ μεγάλη ευκολία λοιπόν, όποιος θέλει να ασφαλιστεί μπορεί να απευθυνθεί στον ασφαλιστικό του σύμβουλο ή στον ασφαλιστικό του πράκτορα και να ζητήσει να ασφαλιστεί στην Interlife. Και κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μου πείτε τις βλέψεις σας για το 2018. Το 2018 είναι μια χρονιά όπου
θα κάνουμε σημαντικά βήματα εμείς σαν εταιρεία, σαν Interlife στην αγορά, βγάζοντας καινούργια προγράμματα υγείας, προσιτάσεις τιμές και θα μπορούσα να πω, να τα χαρακτηρίσω και έξυπνα προγράμματα, γιατί κανείς αγοράζει αυτό που πραγματικά χρειάζεται και όχι ένα πακέτο όπου δεν ξέρεις αν πραγματικά το χρειάζεσαι ή όχι.